Λοιπόν, κοίταξε, είναι μια εικόνα δύο ομάδων διαφορετικών. Ο ΠΑΟΚ στήθηκε με ένα στυλ τριών επιθετικών με κοντό σχήμα και δεν έπαιξε ο κακός σε φόρμα Σφιντεύσκη, με την προϋπόθεση ότι θα έβρισκε χώρους. Τελικά το παιχνίδι παίχτηκε box to box, από ό,τι είδα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ... Βόλευε τον ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Το πολύ ανοιχτό παιχνίδι που έπαιξε η Κράσνονταρ. Πήγε σε ένα παιχνίδι ανοιχτό, βόλευε τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τρία πολύ καλά center back σε πολύ καλή μέρα. Ένα Κρέσπο πάρα πολύ καλό και μια αμυντική αδυναμία, παραφωνία τον Γιαννούλη. Και αυτοί είχαν μια τετράδα άμυνας με δύο στόπερ προβληματικά, θα έλεγα. Μέτριο τον έναν και το μαύρο τον, πώς το λέγανε, το Κάι. Πάρα πολύ κακό. Στο κέντρο, ο ΠΑΟΚ έκανε πάρα πολλά τρεξίματα, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ο Καντουρί παραδόξως. Αυτή ήταν τρία χαφ, με καλή μπαλαδόρη, καλή χειριστές της μπάλας, οι τρεις χαφ των Ρώσων, όμως υστερούσαν και αυτοί στα μαρκαρίσματα. Άρα έγινε ένα παιχνίδι ανοιχτό. Ο ΠΑΟΚ στο χώρο του κέντρου πήρε πάρα πολλές βοήθειες και από τον Τζιόλι και από τον Μπέλκα. Για να ισοφαριστεί, δίναν πάρα πολλές βοήθειες και πάρα πολλά τρεξίματα αυτοί οι τρεις. Και είναι πολύ φυσιολογικό ο ΠΑΟΚ να μην βγάλει κόντρες πολλές, γι' αυτό έβγαλε οργανωμένες επιθέσεις. Μπήκαν και άλλοι παίκτες και ο Γιαννούλης πήγε πάρα πολύ καλά μπροστά όμως. Και υπήρχε μια σχετική ισορροπία στον χώρο του κέντρου. Πότε παίρναν 5 λεπτά κατοχής αυτοί, πότε ήταν box to box και τα 5 λεπτά. 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ, 4 λεπτά αυτοί. Δεν υπήρχε κάποιος που να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει ένα παιχνίδι. Βέβαια, πιο ποιοτικοί παίκτες, πιο γλυκοί παίκτες αυτοί οι τρεις χαφ. Και με τον ΠΑΟΚ να έχει μεγάλη αδυναμία στην πλευρά του Γιαννούλη. Αυτοί είχαν δύο παιχταράδες εκεί. Έναν εσωτερικό μέσο, τον Γκαμπέλα και τον Βάντερσον. Παρένθεση, έπαθε μια προσαγωγούς στο 87 ο Βάντερσον και είναι μεγάλη απώλεια για το μείον του ΠΑΟΚ στα αριστερά back half αυτός ο παίκτης. Τους κάνανε πουτάνα από εκεί. Φέραν πολλές φορές την μπάλα μέσα στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, οι τρεις στόπερ του ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικοί στο παιχνίδι. Εξαφάνισαν τον Μπέρκ και σε συμμετοχή και σε δημιουργία. Βέβαια, στο δεύτερο γκολ μία φάση γίνεται και μπαίνει τον γκολ εκεί που είναι λάθος του Ζίβκοβιτς, πιστεύω, γιατί έπρεπε να αφήσει την μπάλα διεκδικούμενη. Κακώς βγήκε εκεί λεπτομέρεια. Και να πω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στο κομμάτι της τριάδας Πέλκας, Ζίβκοβιτς και Τζόλης, με τέταρτο το Γιαννούλη να βγαίνει από εκεί και να δημιουργούν καταστάσεις χαμηλά. Χαμηλά. Χτύπησαν όπως έπρεπε να χτυπήσουν τα center back. Απλά δεν μπόρεσαν να βγάλουν πολλές αντεπιθέσεις και περισσότερες επιθέσεις, γιατί αναλώθηκε πάρα πολύ στο αμυντικό κομμάτι και ο Μπέλκας και ο Τζόλης για να ισοφαρίσουν το μειονέκτημα του Μέντριου Σβάμπ και του αρκετά καλού Καντουρί. Του Μέντριου Σβάμπ και του πάρα πολύ καλού Καντουρί. Ο Γιαννούλης δεν κάνει μεταγραφή σε αυτό το match. Είναι πολύ καλός επιθετικά. Πάει στο ένας με έναν. Βγάζει κάποιες έντρες κακώς. Ψηλές. Μέχρι και περιοχή πατάει. Πάτησε περιοχή, δημιούργησε καταστάσεις, αλλά έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα στο αμυντικό κομμάτι, αναγκάζοντας, όπως είπαμε και μαζί, να βγαίνει ο Μιχαηλίδης σε πάρα πολύ πλάγια μαρκαρίσματα. Νομίζω ότι στο παιχνίδι της Τούμπας, να κάνουμε μια σύνοψη, ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα περάσει. Πριν πάμε στο παιχνίδι της Τούμπας, βλέποντας τον πάγκο του ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Φερέιρα. Και κάνοντας μια αλλαγή η οποία πραγματικά έβαλε παίχτη πιο κουρασμένο από αυτόν που βγήκε. Αυτή την αίσθηση έχουμε τον Μπίσεσβαρ. Και βάζοντας τον Σβιντέρσκι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά, γιατί ταύτισε και ο Τζόλης. Έβαλε δύο αλλαγές. Αυτό είναι κάτι, μιας και πήγε στη ρεβάζ, είναι κάτι που σε προβληματίζει αυτή τη στιγμή, ότι ο ΠΑΟΚ στον πάγκο φαίνεται να μην έχει λύσεις. Δεν έχει λύσεις στον πάγκο. Δεν ξέρω κατά πόσο. Κατά το δεξιό μπακ δεν το πιστεύω, γιατί έχει 5 μήνες να παίξει. Ξέχασα τον αυτόν. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο center for. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν έχει σε κατάσταση καλή το center for και δεν παίξει, έχει μεγάλο πρόβλημα στη ρεβάνς. Έχει μεγάλο πρόβλημα στη ρεβάνς, παρά το γεγονός. Εσύ πιστεύεις ότι και να μπορεί να παίξει ο ποδοσφαιριστής, θα χρησιμοποιηθεί βασικός ποδοσφαιριστής, έτσι. Όχι, θα χρησιμοποιηθεί αν χρειάζεται τον γκολ προς το τέλος. Και εκεί πέρα μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ την πρόκληση από αυτόν,
που είναι λογικό να μην ξεκινήσει από την αρχή το παλικάρι και να μπει σε μια κατάσταση στο 45, στο 55, στο 60, όταν θα δυσκολέψει τα πράγματα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αδικείται από το αποτέλεσμα βάσει της εικόνας. Το πιο δικαίο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Δημιούργησε καταστάσεις χαμηλά και θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερες. Τράβηξε πίσω τους δύο εξτρεμοειδή κοντούς, Τζόλι και Πέλκα. Το πολύ καλό παιχνίδι στα χαφ, το πολύ καλό, πολύ μεγάλη ποιότητα, επιθετική οι τρεις χαφ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ, ανάγκασαν σε πάρα πολλά μαρκαρίσματα και ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές επιθέσεις. Έχασε πολλές επιθέσεις πάνω σε μια τετράδα άμυνας και ιδιαίτερα σε δύο center back που είναι προβληματικά. Δηλαδή, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε δύο και τρία γκολ, φταίει το γεγονός ότι οι δύο μαρκάραν πάρα πολύ πίσω και χάσανε πάρα πολύ επιθετικά κομμάτια στο παιχνίδι και κουράστηκαν και κάποια στιγμή μετά, και αυτό γίνανε και οι αλλαγές, οι οποίες ήταν προβληματικές και οι δύο. Δεν πήρε καμία φάση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος παίκτης. Ειδικά ο Μπίσεσβαρ περίμενα να πάρει 2-3 ενέργειες, αλλά μπήκε, όπως είπες και εσύ, πολύ καλά κουρασμένος στο παιχνίδι και απογοήτευσε το κοινό. Η ρεβάνς... Αυτό θα σε ρωτούσα, αν έχουμε πρόβλεψη, γιατί ναι. Η ρεβάνς, τώρα που είδες και τους Ρώσους σε ένα παιχνίδι και έχεις και μια πιο σφαιρική άποψη. Οι Ρώσοι ένα γκολ θα το κάνουν στην Τούμπα. Αυτή την αίσθηση έχω και εγώ. Ότι πάλι θα έχει γκολ. Ναι, και μπορεί αυτό το παιχνίδι να πάει μέχρι και παράταση. Δηλαδή ότι το γκολ. Ακόμα και 2-2 και 3-2 και 3-1. Και 3-1 και 4-1 και 4-1. Μεγάλο σκορ. Ναι. Έτσι. Ναι. Και παιχνίδι που νομίζω δεν χωράνε προβλέψεις με βάση την εικόνα που είδαμε. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε το σέντερφορ πιο μπροστά, θα τον έδινα αδιαφιλονίκη το φαβορί με βάση αυτά που έχω δει στην άμυνα αυτών των ανθρώπων. Αν ο ΠΑΟΚ, αυτό που ρώτησα, που σε ρώτησα και εγώ, Μίσιτς, υπήρχε περίπτωση να αποκλειστεί από αυτή την ομάδα αν είχε μέσα Μίσιτς? Αν είχε στο κέντρο το Μίσιτς, ναι, υπήρχε περίπτωση να αποκλειστεί από αυτή την ομάδα? Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί θα έβγαζε πιο ποιοτικές πάσες μπροστά. Θα έβγαζε και άλλα γκολ. Θα έβγαζε και άλλα γκολ. Θα είχε το σούτ από μέση απόσταση. Έτσι. Που λείπανε. Ναι. Που δεν το έχει ο Καντουρί και ο Σβάμπ. Ο Σβάμπ με απογοήτευσε σήμερα. Αντίθετα, ο Καντουρί κάνει ένα ακόμα καλό παιχνίδι, ναι, όσον αφορά τα τρεξίματα, τα κοψίματα κτλ. Δεν είναι ποιοτικό πολύ. Πάτησε πάνω από αυτά περιοχή. Έκανε το δοκάρι. Από πέρσι ο Καντουρί μέχρι φέτος έχει τεράστια άνοδο. Και πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό. Που παίζει και με μειονέκτημα. Ήθελε ένα πιο γρήγορο Σβάμπ. Η μεταγραφική περίοδος, εκεί ήθελα ένα πιο γρήγορο Σβάμπ. Και ο Εσίτ έπρεπε να φύγει και να πάρουν ένα εξάρι πιο, πώς το λένε, πάρα πολύ πιο γρήγορο. Ο ΠΑΟΚ χάνει και αμυντικά και επιθετικά από το γεγονός ότι παίζει με δύο αμυντικά χαφ, τα οποία είναι και οι δύο αργοί. Ακόμα και τον Καντουρί τον ήθελα πιο γρήγορο. Δύο πιο γρήγοροι ποδοσφαιριστές θα δημιουργούσαν καλύτερη κατάσταση. Αυτά. Okay.